Λοιπόν, γιατί μετά το πράσινο, το κίτρινο και το μπλε, σας ετοιμάζω, έρχεται. Ποιο χρώμα? Το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί έρχεται λοιπόν στα τιμολόγια ρεύματος. Να πούμε μια καλημέρα. Ο κύριος Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης είναι κοντά μας, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αϊβαλιώτη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους αγριοκτήτες. Να κάνω εγώ το πρώτο ερώτημα, μου επιτρέπετε. Ναι, έλεγε. Ναι. Όταν λέμε πορτοκαλί τιμολόγια, κύριε Αϊβαλιώτη, για τα οποία πρέπει κάποιος να έχει ΕΦΗ μετρητή, μπορείτε να μας πείτε τι χαρακτηριστικά έχουν? Δηλαδή λένε ότι τις ώρες που παράγεται ρεύμα, που παράγεται ενέργεια από τον ήλιο, αν έχεις λόγω των φωτοβολταϊκών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκείνες τις ώρες πρέπει να ρίχνεις όλη σου την κατανάλωση. Τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε το μας, σας παρακαλώ. Τα πορτοκαλί τιμολόγια, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί μαζί με τα πράσινα και τα κίτρινα, αλλά απλώς περιμένανε να αρχίσουν να μπαίνουν οι έξυπνοι μετρητές μέσα στο δίκτυο, στα ρολόγια, είναι τα λεγόμενα δυναμικά τιμολόγια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πάροχοι μπορούν να δίνουν διαφορετικές ζώνες τιμολόγησης σύμφωνα με τις δικές τους εμπορικές πολιτικές, βάζοντας άλλες ζώνες φθηνότερες, άλλες ζώνες πιο ακριβές. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές, εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να μετακινούν τα φορτία τους, μπορούν να πηγαίνουν εκεί που είναι, που τους συμφέρει. Αυτό είναι μια δυνατότητα που λέγεται, ας τα πούμε στα αγγλικά, demand response, δηλαδή ζήτηση και ανταπόκριση. Mm-hmm. Και θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις ή ενεργοβόρους καταναλωτές να μετακινούν την κατανάλωσή τους. Πόσοι έξυπνοι μετρητές υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δίκτυο? Το δίκτυο αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια. 650.000 μετρητές θα είναι μέχρι τέλος του χρόνου. Ωραία. Έξυπνοι. Εγώ πώς μπορώ να βάλω έξυπνο μετρητή? Δηλαδή τι πρέπει να κάνω εγώ? Αυτό είναι ένα καθήκον του ΔΕΔΙΕ. Θα βάλει σε όλη τη χώρα, αλλά δυστυχώς επειδή έχουμε 7 εκατομμύρια ρολόγια και οι έξυπνοι μετρητές έχουν καθυστερήσει, όπως πιθανόν γνωρίζετε, με τις καθυστερήσεις των διαγωνισμών, θα μπουν σταδιακά. Τεχνική δυνατότητα να βάλει ο ΔΕΔΙΕ 7 εκατομμύρια μετρητές στα ρολόγια δεν έχει. Δύσκολο. Άμεσα. Έτσι λοιπόν πηγαίνει με σειρά καταναλωτών. Δηλαδή υπάρχουν 7 κατηγορίες κατανάλωσης ενέργειας με τη σειρά της ποσότητας. Η 7, η 6, η 5, η 4, η 3, η 2, η 1, η 0. Οι επιχειρήσεις είναι μέχρι το 4, οι ενεργοβόροι. Από το 3 και μετά μπαίνουν και οι οικιακοί. Αυτή τη στιγμή θα έχει καλυφθεί με έξυπνους μετρητές όλη η σειρά από το 7 μέχρι το 4, μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή όλη η εταιρική, ας πούμε, είναι, σωστά, η επαγγελματική, και αρκετή, να το πούμε αλλιώς. Και αρκετά ρολόγια που έχουν μεγάλη κατανάλωση που είναι στο 3. Άρα, κύριε Αϊβαλιώτη, καταλαβαίνω ότι αν εγώ θέλω να πάω στο πορτοκαλί τιμολόγιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλω έξυπνο μετρητή. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και η δυνατότητα, η τεχνική δυσκολία, ότι ο έξυπνος μετρητής είναι μία προϋπόθεση. Η άλλη προϋπόθεση είναι ο ΔΕΔΙΕ να έχει στην πλατφόρμα του όλες εκείνες τις δυνατότητες που δίνει στον πάροχο τις πληροφορίες εκείνες με τις οποίες μπορεί να ελέγχει και ο καταναλωτής και ο πάροχος και την κατανάλωση και την τιμή. Εδώ, δηλαδή, εκτός από το μετρητή, να υπάρχει πλατφόρμα η οποία θα σου λέει 10 με 12 το πρωί που το ρεύμα κάνει 12 λεπτά η κιλοβατόρα, εσύ έκαψες τόσο. Άρα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δεν θα ετοιμαστεί. Με την έναρξη των πορτοκαλί τιμολογίων, αυτό δεν θα είναι έτοιμο ως πλατφόρμα? Δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο. Η πλατφόρμα, γιατί υπάρχει μια σειρά ενεργειών. Πρώτα πρέπει η ΡΑΕ να φτιάξει το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή να δίνει τις υποχρεώσεις που έχουν οι πάροχοι. Αυτό θα είναι έτοιμο μέχρι 31 Δεκάτου. Μετά εμείς θα φτιάξουμε μια υπουργική απόφαση που θα θεσπίζει αυτές τις υποχρεώσεις. Και μετά έχουμε τις τεχνικές δυσκολίες της πλατφόρμας που δυστυχώς είναι 2-3 που φτιάχνουν αυτές τις πλατφόρμες. 2-3 πάροχοι, εννοείται 2-3 συνεργάτες. Εταιρείες πληροφορικής οι οποίες κάνουν αυτές τις. Εγώ, κύριε Αϊβαλιώτη, να σας ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Είδαμε τεράστιες αυξήσεις, τις νιώσαμε στο πετσί μας, μάλιστα στη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Και από τον ένα μήνα στον άλλο, μάλιστα, είδαμε και πολύ μεγάλες αυξήσεις. Πρώτα-πρώτα, αυτή η κίνηση με τα πορτοκαλί τιμολόγια θα πιέσει όλη την αγορά ώστε να ρίξει τις τιμές της? Δεύτερον, πόσο ευέλικτο είναι αυτό το σύστημα? Δηλαδή, είπατε και εσείς ότι κάποιος καταναλωτής, αν θέλει, θα γυρνάει από τη μία εταιρεία στην άλλη. Πόσο καιρό θα παίρνει αυτό? Και μήπως στο μεταξύ έχουν αυξήσει τις τιμές η δεύτερη εταιρεία στην οποία θα πηγαίνουμε?
Ναι, αυτό που μου λέτε είναι διαφορετικής φύσης πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για το να μετακινούμε την κατανάλωσή μας σε ώρες. Το δυναμικό τιμολόγιο. Όχι, μιλάει για τη μεταπίδηση από. Ο Νίκος μιλάει από πάροχο σε πάροχο. Ναι, σε πάροχο. Αυτό έχουμε ετοιμάσει μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής μια πλατφόρμα η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη, μέσα στον Σεπτέμβριο δηλαδή. Νομίζω την άλλη εβδομάδα θα την έχουμε. Που θα δίνει τη δυνατότητα μέσω gov.gr να κάνεις άμεσα μεταφορά από τον ένα προμηθευτή στον άλλο. Αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει online, δηλαδή, χωρίς έγκριση, χωρίς αποδοχή από τον έναν, χωρίς διακοπή. Ναι, έχω. Γιατί αυτό έχει γραφειοκρατία. Όχι, όχι, καμία. Από το gov.gr ο νέος πάροχος θα έχει όλα τις πληροφορίες. Θα παίρνει το Μητρό Επικοινωνίας. Και θα γίνεται ακαριά. Βέβαια με υπογραφή, έτσι. Ενδιαφέρον. Καλά, υπογραφή είναι ηλεκτρονική πια. Ψηφιακή υπογραφή. Τώρα, ψηφιακή υπογραφή. Κύριε Ιβαλιώτη, την Κυριακή είχα πάει στη Θήβα. Και αναρωτιούνταν κάτι γνωστή μου το εξής. Κοιτούσαν τα βουνά, γεμάτα ανεμογεννήτριες. Κοιτούσαν τα χωράφια στα οποία κάποτε φυτεύονταν κρεμμύδια, γεμάτα φωτοβολταϊκά. Και λέγαν το εξής. Μας λέγανε ότι όταν θα πάμε στην πράσινη ενέργεια, το ρεύμα θα φτηνίνει. Τώρα έχουμε κάνει μερικά πολύ σοβαρά βήματα προς την πράσινη ενέργεια και το ρεύμα είναι πιο ακριβό από ό,τι το πληρώναμε. Όχι, δεν είναι πιο ακριβό. Δεν έχουμε από τις πιο ακριβές τιμές ρεύματος στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός έγραψε στην κυρία Φοντερ Λάιεν προχθές. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά εδώ πρέπει να ξέρετε ότι... Κοντεύουμε να βάλουμε ανεμογεννήτριες ακόμα και στους κήπους μας. Καλό, κακό, άλλη συζήτηση. Ευτυχώς, θα έλεγα εγώ. Γιατί το ρεύμα εξακολουθεί να είναι ακριβό. Γιατί το χρησιμοποιούν. Γιατί οι ΑΠΕ ακόμα δεν έχουν αποδώσει το πλήρες δυναμικό τους. Έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο 57% στο ηλεκτρικό μείγμα. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πολλές από τις ΑΠΕ οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή εγκατασταθεί στην Ελλάδα έχουν παλιές ταρίφες και περιμένουμε να τελειώσει η περίοδος της ταρίφας και να πούμε. Αυτές οι ταρίφες, συγγνώμη, είναι για 25 χρόνια, κυρία Ιβαλιώτη. Δεν είναι μόνο αυτό. 12 ή 25. Αρκετά. Κυρία Ιβαλιώτη, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ναι. Είστε σε αδυναμία να αντιμετωπίσετε και τη ρευματοκλοπή. Πείτε το. 600 εκατομμύρια το χρόνο μας κοστίζει όλη αυτή η ιστορία. Δεν είναι πάντως ότι είναι πιο ακριβό το ρεύμα λόγω του ρεύματος. Είναι και αυτό. Δεν είναι αυτό. Αλλά με συγχωρείτε, κυρία Ευαγγελίδη. Για συμπληρώνοντας αυτό που λέει και ο Γιώργος. Με συγχωρείτε τώρα. Πόσα εκατομμύρια εγώ πλήρωσα στη διάρκεια του Αυγούστου. Μισό λεπτό, η ρευματοκλοπή. Πόσα εκατομμύρια το χρόνο είναι, κυρία Ευαγγελίδη. Έχει υπολογίσει ο ΔΔΕ ότι μπορεί να είναι και 400, αλλά είναι άγνωστο. Να ωραία. Θα πληρώνουμε υπόλοιπη. Ωραία, μισό λεπτάκι όμως, ένα λεπτό όμως. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί τον Αύγουστο λογαριασμό. Μισό λεπτό, κύριε Ιβαλιώτη, μια ερώτηση σας κάνω. Γιατί τον Αύγουστο ο λογαριασμό του ρεύματό μου, ενώ είχα 30% λιγότερη κατανάλωση, μου ήρθε 20% παραπάνω. Μπορείτε να το εξηγήσετε. Μπορείτε να κλιματιστικό γι' αυτό. Όχι, δεν είχα κλιματιστικό, φέλιπα και αφού σου λέω λιγότερο. Σα ξαναρωτάω λοιπόν. Τον Αύγουστο ο λογαριασμός του ρεύματός μου ήρθε 20% παραπάνω, ενώ η κατανάλωση ήταν 30% λιγότερο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτό. Σε σχέση με τον Ιούλιο, λέτε. Ναι. Ναι. Εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα, μια ανομαλία της ευρωπαϊκής αγοράς. Όλη η Βαλκανική ξαφνικά τον Ιούλιο έγινε ένα ενεργειακό νησί. Ενώ είχαμε χαμηλές τιμές στη Γαλλία και τη Γερμανία, εδώ είχαμε πανάκριβες. Αυτό γίνεται διότι τα συστήματα είναι διασυνδεδεμένα και εδώ στη Βαλκανική είχαμε την ατυχία να έχουμε μικρή δυνατότητα να πάρουμε ρεύμα από τη Δυτική Ευρώπη λόγω των διασυνδέσεων. Άρα εγώ να κατηγορώ δηλαδή τους Βουλγάρους γι' αυτό. Βαλκανική ήταν, και δεν ήταν η μοναδική περίπτωση του Νίκου. Δηλαδή, έχω και εγώ ανθρώπου στο περιβάλλον μου που μου είπαν ότι λείπαμε δύο μήνες. Να αντιμετωπίσετε τη ρευματοκλοπή. Και πληρώσαμε παραπάνω. Την οποία πληρώνουμε εμείς 400 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, μου βάζετε ρευματοκλοπή τη στιγμή που προσπαθώ να απαντήσω στο θέμα του Νίκου. Πάμε. Ελάτε, ολοκληρώστε αυτό για το θέμα. Περιμένω απάντηση ακόμα. Εσεί ή ο κύριο Βέρκο. Ωραία, πάμε. Απάντησε και στου δύο γρήγορα. Πρέπει θέλει πολύ χρόνο. Εξηγήστε μα λίγο και στα δύο λοιπόν. Πάμε. Γρήγορα πείτε. Είναι σύνθετα προβλήματα τεχνικά. Προσπαθώ να σα εξηγήσω και το ένα και το άλλο. Ωραία. Η ρευματοκλοπία θα την αντιμετωπίσουμε με του έξυπνου μετρητέ. Με τον έξυπνο μετρητή τηλεμετρούνται τα πάντα και μπορούμε να βλέπουμε ποια ανομαλία υπάρχει. Okay. Δουλεύουμε σε αυτό. Θα μειώσουμε σταδιακά τη ρευματοκλοπή στο μηδέν με του έξυπνου μετρητέ. Όσον αφορά τις τιμές, δυστυχώς η Βαλκανική έπεσε θύμα τριών συγκυριών. Πρώτον, καύσωνα, μετά μεγάλη ζήτηση λόγω τουρισμού στην Ελλάδα και τρίτον, η Ουκρανία. Η Ουκρανία, η ακόμα οποία ήταν εξαγωγός ρεύματος, σήμερα είναι εξαγωγός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.